Arnos Online Education, η γνώση απλά και κατανοητά από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας anos.gr. Συνεχίζουμε, παιδάκια, με την παράγραφο 1-5. Διαιρετότητα, μέγιστος κοινός διαιρέτης, ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο και φυσικά ανάλυση αριθμών σε γινόμενο πρώτων παραγόντων. Η άσκηση 6, παιδιά, λέει το εξής. Ο Γιάννης πηγαίνει στον κινηματογράφο κάθε 10 ημέρες και ο Νίκος πηγαίνει, λέει, κάθε 12 ημέρες. Για κάτσε τα καλά, παιδάκια, να το καταλάβουμε λίγο αυτό τι μας λέει. Λοιπόν, και τι λέει μετά? Ότι συναντήθηκαν, λέει, στις 10 Μαρτίου. 10 Μαρτίου. Αν συναντήθηκαν, λέει, στις 10 Μαρτίου στον κινηματογράφο, πότε θα ξανασυναντήθουν? Ωραία. Δηλαδή, παιδιά, θα το καταλάβουμε, έτσι. Ο Γιάννης, λέει, πηγαίνει στον κινηματογράφο κάθε 10 ημέρες. Ωραία. Δηλαδή, αν πεις ότι έχουμε εδώ 10 Μαρτίου, να πάρουμε σαν σημείο αναφορά στη 10η Μαρτίου. 10 Μαρτίου. Μετά θα ξαναπάει, λέει, πάλι ο Γιάννης, πότε? Σε 10 ημέρες, λέει, θα ξαναπάει πότε? Τσουπ, στις 20 Μαρτίου, Και μετά θα ξαναπάει πότε? Πάλι, μετά από 10 ημέρες, δηλαδή θα πάει πάλι στις 30 Μαρτίου. Ωραία. Και μετά από τις 30 Μαρτίου, άμα περάσουν 10 μερούλες ακόμα, άρα τι θα έχουμε? Μετά από 10 ημέρες, παιδιά, θα έχουμε τι? 9 Απριλίου. Και ούτω καθεξής, έτσι. Λοιπόν, παιδιά, το καταλάβουμε. Άρα, το μοτίβο που ακολουθεί ο Γιάννης είναι ότι πηγαίνει κάθε 10 ημέρες. Κάθε 10 ημέρες πηγαίνει ο άνθρωπος σινεμά. Λοιπόν, αυτό είναι ο Γιάννης, έτσι. Τώρα, να δούμε τι κάνει και ο Νίκος. Ο Νίκος, λέει, πηγαίνει σινεμά κάθε πότε? Κάθε 12 ημέρες, δεν λέει? 12 ημέρες. Οπότε, αν πιάσουμε πάλι σαν σημείο αναφοράς τις 10 Μαρτίου, που πήγαν και οι δύο σινεμά ταυτόχρονα και συναντήθηκαν, άρα ο Νίκος, λέει, θα ξαναπάει σε 12 ημέρες. Άρα, 10 Μαρτίου. Άμα βάλεις και 12 ημέρες ακόμα, άρα θα πιάσει 22 Μαρτίου, έτσι. 22 Μαρτίου. Άμα βάλεις και 12 ημέρες ακόμα, 22, όσες θέλουμε και άλλες 12, έτσι. Μάλιστα, άρα, πόσο θα κάνει, Βαγγέλη? Θα πιάσει, παιδιά, τι? 3 Απριλίου, δεν θα πιάσει? Ναι, γιατί 22 Μαρτίου, ουσιαστικά τι είναι, 22 και άλλες 9 ημέρες, πιάνει 31 Μαρτίου, έτσι. 31 που τελειώνει ο Μάρτης, εντάξει. 31 Μαρτίου. Άμα βάλεις και 3 μέρες ακόμα, για να μας κάνει 12 ημέρες, άρα πιάνει 3 Απριλίου. Ωραία. Λοιπόν, 3 Απριλίου και άμα περάσουν κι άλλες 12 ημέρες ακόμα, άρα 12 και 3, πάμε 15 Απριλίου. Λοιπόν, και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, παιδάκια, καταλάβαμε, έτσι. Άρα το μοτίβο που ακολουθεί ποιος, ο Νίκος, είναι ότι κάθε 12 ημέρες πηγαίνει σινεμά. Κάθε 12 ημέρες. Πολύ ωραία. Ναι, Βαγγέλη, ο Μάρτης τελειώνει στις 31, γι' αυτό εδώ πέρα που είχαμε 30 Μαρτίου και άλλες 10 ημέρες πόσο κάνει? 30 Μαρτίου. Άμα βάλεις και άλλη μία για να τελειώσει ο Μάρτης, πιάνει 31 Μαρτίου. Εντάξει. Και άμα βάλεις και άλλες πόσες, άλλες 8 ημέρες. Εντάξει. Άρα ουσιαστικά πόσο έχουμε? Ναι, όχι 9 ημέρες, με συγχωρείς, Βαγγέλη. Εντάξει, για να πιάσει τις 10 ημέρες που θέλαμε για το Γιάννη, άρα έχουμε 9 Απριλίου. Ναι, ο Μάρτης, παιδιά, τελειώνει στις 31. Προσοχή, προσοχή, παιδάκια. Αυτά τα έχουμε ξεκάθαρα στο κεφαλάκι μας, έτσι. Λοιπόν, για να δούμε, λοιπόν, παιδιά, εδώ πέρα τι έχουμε. Άρα πότε θα ξανασυναντηθούν πάλι? Τι παρατηρούμε? Εδώ, παιδιά, ουσιαστικά έχουμε δύο μοτίβα, έτσι. Το μοτίβο των ημερών που χτίζεται ανά 10, εντάξει. Και ουσιαστικά, παιδιά, αυτά που προκύπτουν εδώ πέρα είναι τι? Είναι τα πολλαπλάσια του 10. Είναι το πρώτο δεκαήμερο. Μετά, στο δεύτερο δεκαήμερο, ουσιαστικά έχουμε 20 Μαρτίου. Εδώ είναι πρώτο δεκαήμερο. Εδώ είναι το δεύτερο δεκαήμερο. Μετά, εδώ είναι το τρίτο δεκαήμερο. Τρίτο δεκαήμερο που πιάνουμε 30 Μαρτίου. Τέταρτο δεκαήμερο που πιάνουμε τι? 9 Απριλίου.
Δηλαδή, παιδιά, είναι το μοτίβο των ημερών που χτίζονται βήμα-βήμα ανά 10, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να το γράψουμε εδώ πέρα. Εδώ λοιπόν, παιδιά, είναι ουσιαστικά, αν το δεις, τα πολλαπλάσια του 10. Το μοτίβο δηλαδή των ημερών που χτίζονται βήμα-βήμα ανά 10. Και εδώ είναι το μοτίβο των ημερών που χτίζονται βήμα-βήμα ανά 12. Λοιπόν, δηλαδή από εδώ για να πάμε εδώ είναι το πρώτο 12 ημερό που πιάνει 22 Μαρτίου. Για το δεύτερο 12 ημερό έχουμε πιάσει 3 Απριλίου. Άμα περάσει κι άλλο ένα 12 ημερό, τρίτο 12 ημερό, άρα μας οδηγεί στη 15η Απριλίου κτλ. Οπότε παιδιά, εδώ έχουμε δύο μοτίβα. Είναι το μοτίβο των αριθμών, των ημερών δηλαδή που χτίζονται βήμα-βήμα ανά 10, σε 10 ημέρα, και το μοτίβο των 12 ημερών. Εξού παιδιά και τα πολλαπλάσια. Τα πολλαπλάσια δηλαδή του 10 και τα πολλαπλάσια του 12 σε ημέρες, έτσι. Λοιπόν, άρα παιδιά, ουσιαστικά τι θέλουμε να βρούμε για να απαντήσουμε στο πρόβλημα, ποιο είναι το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των δύο αριθμών, ποιον, του 10 και του 12. Παιδιά, γιατί όταν θέλουμε να δούμε πόσες φορές θα ξανασυναντηθούν, εντάξει, γι' αυτό και μιλάμε για κοινό πολλαπλάσιο, δηλαδή είναι το πολλαπλάσιο που πλέον το νουμεράκι που συμβολίζει πόσες ημέρες θα συναντηθούν, ξανά. Θέλουμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, έτσι. 10 Μαρτίου είναι εδώ που συναντήθηκαν και θέλουμε να δούμε αμέσως πότε θα ξανασυναντηθούν. Εντάξει. Θέλουμε να δούμε λοιπόν το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των αριθμών 10 και 12. Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτό παιδιά μπορούμε να το κάνουμε γρήγορα και εύκολα αξιοποιώντας την ανάλυση κοινόμενων παραγόντων. Είναι αυτό που διδαχθήκαμε στην εφαρμογή 2, όπου σε πρώτη φάση παιδιά πρέπει να αναλύσουμε τους αριθμούς σε κοινόμενα πρώτων παραγόντων. Και αφού το κάνουμε αυτό, για να βρούμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, θα πάρουμε και τους κοινούς, αλλά και τους μη κοινούς παράγοντες, με το μεγαλύτερο εκθέτη. Λοιπόν, για να το κάνουμε αυτό, παιδιά. Πρώτα απ' όλα θέλουμε τους πρώτους αριθμούς. Οι πρώτοι αριθμοί, παιδιά, είναι αυτοί που διαιρούνται μόνο με τον εαυτό τους και τη μονάδα. Δηλαδή, το 2, το 3, το 4, παιδιά, δεν είναι πρώτος, γιατί εκτός από τη μονάδα και τον εαυτό του, διαιρείται και μάλλον αριθμό το 2. Άρα το 4 δεν είναι πρώτος, είναι σύνθετος. Οι πρώτοι είναι το 2, το 3, το 5, το 7, το 11, το 13 και ούτω καθεξής, έτσι. Λοιπόν, για πάμε. Οπότε πάμε να τα αναλύσουμε. Το 10. Θα πιάσουμε, παιδιά, τους πρώτους με τη σειρά. Το 2 πρώτα. 10 δια του 2 μας κάνει επιλίκο 5. Το 5 τώρα, παιδιά, ούτε με το 2 διαιρείται, ούτε με το 3. Άρα, με τη σειρά, θα πάμε στον επόμενο που είναι το 5. Ο επόμενος πρώτος αριθμός. Το 5, αν διαιρεθεί με το 5, θα αφήσει επιλίκο 1. Λοιπόν, μόλις, παιδιά, φτάσουμε στο 1, τελειώσαμε. Άρα, το 10 γράφεται σαν γινόμενο πρώτων αριθμών 2 επί 5. Θα κάνουμε το ίδιο, παιδιά, και με τον άλλον αριθμό, το 12. Οπότε, το 12, ξεκινάμε να το διαιρούμε με τον πρώτον από τους πρώτους αριθμούς, το 2. 12 δια 2 μας κάνει 6. Το 6 ξαναδιαιρείται όμως με το 2, άρα μας κάνει επιλίκο 3. Το 3 ξαναδιαιρείται με το... Όχι, κάτσε, με το 2 δεν διαιρείται, παιδιά, το 3. Άρα τότε πάμε στο επόμενο. Αφού δεν διαιρείται, τότε μόνο πάμε στο επόμενο, έτσι. Να δοκιμάσουμε λοιπόν με το 3. 3 δια το 3 και μας κάνει 1. Με το που θα φτάσετε, παιδιά, στο 1, τελειώσαμε. Άρα το 12 γράφεται σαν γινόμενο αυτόν εδώ, 2 επί 2, 2 επί 2 δηλαδή 2 εις τη δευτέρα, επί 3. Ωραία. Λοιπόν, αφού λοιπόν το 10 το γράψαμε, παιδιά, σαν γινόμενο πρώτων αριθμών 2 επί 5 και το 12 σαν, όπως είπαμε, 2 επί 2 επί 3, που το 2 επί 2 μας κάνει 2 εις τη δευτέρα επί 3, άρα, παιδιά, το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του 10 και του 12 πώς σχηματίζεται. Όπως μάθαμε και στην εφαρμογή 2, σχηματίζεται από το γινόμενο όλων των παραγόντων. Και των κοινών και των μη κοινών. Ωραία, άρα παιδιά θα τα λάβουμε υπόψη μας όλα, έτσι. Και το 2, και το 5, και το 3. Άρα βάζουμε 2 επί 3 επί 5. Να, αλλά τώρα θα πει κάποιος, το 2 με τι θα το πάρω. Θα το πάρω με εκθέτη τι. Δεν είναι σκέτο, είναι σαν να έχει εκθέτη το 1. Θα το πάρω με εκθέτη 1 ή θα το πάρω με εκθέτη 2. Ποια δύναμη του 2 θα χρησιμοποιήσω. Γι' αυτό παιδιά λέει και εδώ πέρα ότι θα τσιμπάω όλα με το μεγαλύτερο εκθέτη.
Εάν θα πάρει τη δύναμη του 2 που έχει το μεγαλύτερο εκθέτη, δηλαδή στη δεύτερη. Να το. Οπότε παιδιά, το ελάχιστο κενό πολλαπλάσιο να το γράψουμε και εδώ είναι 2 εις τη δευτέρα, δηλαδή 2 επί 2 κάνει 4, επί 3 επί 5, αυτά εδώ. Δηλαδή παιδιά κοντολόγης, φτάνουμε τελικά στο αποτέλεσμα ποιο είναι. Θα τα κάνουμε έτσι, 4 επί 5 μας κάνει 20, το κάνουμε εύκολα. 20 επί 3, δηλαδή 2 δεκάδες επί 3 μας κάνει 6 δεκάδες, δηλαδή το 60. Άρα οι δύο φίλοι θα ξανασταντηθούν πάλι στο σινεμά μετά από 60 μέρες. Τώρα παιδιά, αν αυτό θέλετε να το βρείτε, δηλαδή 10 Μαρτίου συναντήθηκαν για πρώτη φορά. Άμα περάσουν 60 ημέρες, δηλαδή παιδιά πιάνει, είναι μετά από 2 μήνες, έτσι. Δηλαδή πιάνει Μάη, έτσι. Λοιπόν, για να το δούμε. Εδώ είναι ο Μάρτιος. Μάρτιος 10 Μαρτίου. Εντάξει. Άμα περάσουν 20 ημέρες, 20, πάμε στις 30 Μαρτίου. Άμα περάσει άλλη μία ημέρα, πάμε 31 Μαρτίου, γιατί ο Μάρτιος, παιδιά, τελειώνει στις 31. Άμα περάσει άλλη μία ημέρα, πάμε 1η Απριλίου, έτσι. Ωραία, άρα πόσες ημέρες έχουμε καλύψει, 20 και άλλη μία 21 και άλλη μία 22. Ο Απρίλης, παιδιά, τελειώνει στις 30. Οπότε, άμα βάλουμε κι άλλες 29 ημέρες, άρα πάμε 30 Απριλίου. Παιδιά, βλέπετε, το πάω κομματάκι-κομματάκι για να θυμόμαστε λίγο και σε τι τελειώνει ο κάθε μήνας, έτσι. Λοιπόν, άρα πόσες ημέρες έχουμε περπατήσει, 20 και 29 μας κάνει 49. Και άλλη μία μας κάνει πόσο, 50. Και άλλη μία μας κάνει 51 ημέρες, μέχρι τις 60 ημέρες θέλουμε άλλες 9. Λοιπόν, ωραία, 30 Απριλίου. Άμα βάλεις και μία ημέρα ακόμα, πιάνουμε 1 Μαγιά, 1 Μαΐου, εντάξει. Και άμα βάλεις και 8 ημέρες ακόμα, άρα πιάνουμε 9 Μαΐου. Ε, το καταλάβατε παιδιά. Άρα οι μέρες που περπατήσαμε είναι πράγματι 60. 20 και μία 21. Α, το κάνουμε εύκολα. 20 και μία 21. Και 29, πόσο μας κάνει, 50. Και άλλη μία 51, και άλλη μία 52, και άλλες 8 ημέρες, τσουπ, να τις 60 ημέρες που πέρασαν για να φτάσουμε στην 9η Μαΐου. Λοιπόν, οπότε στις 9 Μαΐου, δηλαδή μετά από 60 ημέρες από την πρώτη φορά που συναντήθηκα, θα ξανασταντηθούν στο σινεμά οι δύο φίλοι. Ωραία. Λοιπόν, τι μας λέει παιδιά, στο διάστημα μεταξύ των δύο συναντήσεων, πόσες φορές θα έχει πάει ο καθένας στους χωριστές στο σινεμά? Δηλαδή, από τις 10 Μαρτίου μέχρι τις 9 Μαΐου, πόσες φορές θα έχει πάει ο Γιάννης σινεμά μόνος του και πόσες φορές θα έχει πάει ξεχωριστά ο Νίκος σινεμά? Εδώ λοιπόν, παιδιά, έχουμε να κάνουμε με το θέμα της μοιρασιάς. Δηλαδή, και αυτό παιδιά θα ήθελα να μου το κάνετε και μόνοι σας λίγο για να εξασκηθείτε λίγο και με το σκίτσο. Άμα περπατήσετε εδώ, παιδιά, τα βελάκια του Γιάννη που λένε ότι πάει σινεμά κάθε 10 ημέρες, εντάξει, κάποια στιγμή 10, 10, 10, 10, 10, θα φτάσετε στην 9η Μαΐου. Και αν προχωρήσετε και τα αντίστοιχα εδώ βελάκια του Νίκου, ο οποίος πάει σινεμά κάθε 12 ημέρες, θα δείτε ότι 12, 12, 12, 12, τσουπ, θα φτάσεις και εδώ στην 9η Μαΐου. Οπότε και με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, διαπιστώνετε το γεγονός ότι σε 60 ημέρες, άρα θα ξανασυναντηθούν πάλι στο σινεμά σε 9 Μαΐου. Λοιπόν, σε αυτό όμως το διάστημα, παιδιά, που θα έχει μεσολαβήσει, πόσες φορές θα έχει πάει ο Γιάννης μόνος του στο σινεμά και πόσες φορές μόνος του ο Νίκος στο σινεμά? Λοιπόν, παιδιά, αυτό το βρίσκουμε πάρα πολύ εύκολα. Πάμε πρώτα για το Γιάννη. Λοιπόν, οι μέρες που θα έχουν μεσολαβήσει από τη 10η Μαρτίου μέχρι την 9η Μαΐου, όπως ανακαλύψαμε, είναι πόσες ημέρες, είναι 60 ημέρες. Αν αυτές τις 60 ημέρες, αυτές οι 60 ημέρες, ο Γιάννης τις έχει χωρίσει σε δεκαήμερα. Σε δεκαήμερα, έτσι. Γιατί κάθε 10 μέρες πάει σύντομα. Ε, σε αυτές οι 60 ημέρες, πόσα δεκαήμερα είναι. Δηλαδή, πόσες φορές έχει πάει σινεμά ο Γιάννης. Ε, 60 δια 10 μας κάνει 6. 6 δεκαήμερα για το Γιάννη, δηλαδή 6 φορές έχει πάει ο Γιάννης σινεμά σε αυτό το διάστημα. Και ο Νίκος παιδιά, αυτές τις 60 ημέρες τις χωρίζει σε 12 ημέρα.
αφού κάθε 12 ημέρες μας λέει ότι πάει σινεμά. Λοιπόν, πόσα 12 ημέρα είναι αυτές οι 60 ημέρες? Επειδή άμα κάνετε τη διάθεση είναι 5. Όπως λέμε 6, 10, 60, δεν λέμε και 5 φορές το 12, 60. Λοιπόν, 5 λοιπόν τέτοια 12 ημέρα μας κάνουν τις 60 ημέρες. Άρα 5 φορές θα έχει πάει σε αυτό το διάστημα ο Νίκος σινεμά. Απαντήσαμε λοιπόν, παιδιά, και στο δεύτερο σκέλος. Σε αυτό το διάστημα ο Γιάννης θα έχει πάει 6 φορές χωριστά σινεμά και αντίστοιχα ο Νίκος θα έχει πάει 5 φορές μόνος του σινεμά. Λέει χωριστά, παιδιά, χωριστά. Κοιτάξτε, εδώ πέρα δεν είναι 6 και εδώ δεν είναι 5, γιατί σε αυτά τα νουμεράκια έχει υπολογιστεί και η μοναδική φορά που συναντήθηκαν οι δύο φίλοι, εντάξει. Αλλά εδώ θέλει να υπολογίσουμε πόσες φορές θα πάνε χωριστά, δηλαδή ο καθένας μόνος του. Άρα, εδώ οι φορές που θα πάει χωριστά ο καθένας σινεμά δεν είναι 6, είναι 6, βγάλε τη μία που συναντήθηκαν στις 10 Μαρτίου, άρα 6 βγάζω μία, άρα 5 φορές θα έχει πάει σε αυτό το διάστημα μόνος του ο Γιάννης στο σινεμά. Και ο Νίκος αντίστοιχα δεν θα έχει πάει 5 φορές μόνος του, είναι 5, βγάλε τη μία που πήγε μαζί με το φίλο του, άρα 5 βγάζω μία, άρα 4 φορές είναι αυτές στις οποίες θα έχει πάει ο Νίκος μόνος του σινεμά σε αυτό το διάστημα. Άρα απαντάμε ότι ο Γιάννης θα έχει πάει 5 φορές χωριστά σινεμά και ο Νίκος 4 φορές χωριστά σινεμά σε αυτό το διάστημα. Και ολοκληρώθηκε, παιδιά, η άσκησή μας. Συνεχίζουμε, παιδιά, τη μελέτη μας στο annos.gr, περιμένοντας τα μηνύματα και την επικοινωνία σας στο info@annos.gr, συνεχίζοντας με πίστη, αγάπη και μεράκι για το στόχο προς την επιτυχία. Απλά και κατανοητά η γνώση από τους δασκάλους της δικής σας εκπαιδευτικής οικογένειας annos.gr. Σας ευχαριστούμε πολύ, καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά. Να είστε πάντα καλά.